Της παρόρμησης ή ζυγίζεις πολύ καλά το καθετή? Ποια παρόρμηση? Ζυγίζω χίλιες φορές το καθετή. Αλήθεια? Πώς μπορείς? Πώς μπορείς να είσαι παρορμητικός? Μα δεν σου βγαίνει απλά, δεν μπορείς να το κρατήσεις, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Όχι, 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 εγώ το ελέγχω. Καμιά φορά θα ήθελα να είμαι έτσι παρορμητική. Τώρα εντάξει, δεν στο παίζω και εντελώς. Παρακολουθείτε μια κουβέντα μεταξύ ενός Ταύρου και ενός Δίδυμου. Αυτό είναι. Απλά είναι αυτό. Μπορείς να το πεις και έτσι. Μ' αρέσει να ελέγχω τα πράγματα. Μ' αρέσει να σηκώνω το πόδι, να κάνω το βήμα, αλλά δεν πρόκειται να το κατεβάσω άμα δεν ξέρω τι εκεί κάτω είναι στέρεα. Τι βρίσκεται από κάτω. Χαλαρή ή αγχωτική? Χαλαρή, εντάξει. Χαλαρή. Αγχώνομαι μέσα μου. Μέσα μου. Αλλά δεν το δείχνεις. Γίνεται πάρτι. Πόλεμος. Όχι πάρτι. Της πολυτέλειας ή του κάμπινγκ? Μ' αρέσει πάρα πολύ το χύμα στο κύμα. Αλλά πάρα πολύ. Νιώθω φοβερή αίσθηση της ελευθερίας, ας πούμε, όταν πηγαίνω σε παραλίες που δεν έχουν ξαπλώστρες, που δεν έχουν ομπρέλες, που δεν έχουν beach bar, έτσι, για να σου δώσω λίγο να καταλάβεις. Θα μπορούσαμε να σε δούμε σε κάμπινγκ. Α, ναι, χαλαρά. Πολύ άνετα. Λατρεύω το κάμπινγκ. Απλώς, όσο μεγαλώνω, δεν βρίσκω εύκολα ανθρώπους να ακολουθούν. Έχω δει να σου πω ότι από πολύ μικρή ηλικία το έκανα και άρεσε πάρα πολύ στους γονείς μου. Έχουμε πάει παντού. Παιδί της φύσης, δηλαδή.